Εάν θέλετε φτάνετε εξώπιση στα coins, δεν έχετε παρά να μπείτε στο buyfacoins.com. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε coins και για το PS4 και για το PS5 σε πάρα πολύ καλές τιμές και με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο. Εννοείται μην ξεχάσετε να βάλετε το κωδικό JEO για 5% off, το link είναι στο description. Γεια σας παιδιά, στο τάξη εδώ είναι το βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε έχουμε food draft. Αυτά τα πράγματα στόχος να νικήσουμε έχουν πάρα πολύ καιρό, μπορεί και κανένα μήνα να νικήσω food draft. Έχουν παίξει 4-5, δεν έχω πάει τόσο καλά. Οπότε σήμερα πάμε να το νικήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια καφέ και όλοι στο κανάλι και πάμε στο βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τι συστήματα έχουμε. Οκ, αναγκαστικά 4-2-2-2 από ό,τι βλέπω, γιατί τώρα να πάρουμε 3 και 5 αμυντικούς δεν νομίζω. Οπότε ξεκινάμε να δούμε τι captain θα έχουμε. Ελπίζω κάτι καλό σε captain. Φίγκο βλέπω, Μέση βλέπω και Κρόιφ. Οκ, πάμε τον Κρόιφ, γιατί είναι icon. Τώρα το Μέση τον έχω δοκιμάσει πάρα πολλές φορές φέτος. Με Κρόιφ δεν έχω παίξει τόσο πολύ. Οπότε και σαν center forward δεν πειράζει, για αλλαγή πάμε με Κρόιφ. Συνεχίζουμε. Δούμε striker τι έχουμε. Έχουμε Drogba και Mbappé. Οκ, πάμε Drogba. Θα το πάμε με full icon τώρα. Αφού βλέπω ότι δίνει icons, πάμε με full icons. Τον Mbappé τον έχω δοκιμάσει πολλές φορές, όπως και το Messi αντίστοιχα. Cruyff και Drogba σχεδόν καθόλου φέτος. Οπότε να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό και αφού είναι icons ακόμα καλύτερα. Προχωράμε. Τι έχουμε. Έχουμε Forlan πάρα πολύ όμορφα. Μου έχει δώσει μέχρι στιγμής κάρτες οι οποίοι είναι παίχτες που μου αρέσουν πάρα πολύ IRL ή μου άρεσαν βασικά. Πλέον δεν παίζουν. Πάμε εδώ πέρα με αυτόν από τη Σαουδική Αραβία. Οκ, είναι hero, έχει και 3 chemistry. Για Τουρέ, ξεκινάει πάρα πολύ καλά. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο hero και icon κάρτες. Είναι πάρα πολύ καλό. Και συνεχίζουμε με icon γιατί δίνει μετά ως. Είμαστε πολύ κομπλέ. Μάρκες μας τον είχαμε πετύχει και στα δύο μας account από το World Cup Hero Upgrade. Και εδώ πέρα έχουμε Φοφανά, έχουμε και Rudiger. Οκ. Δύσκολο, δεν ξέρω. Θα πάμε Rudiger γιατί είναι από Real Madrid και είναι και πιο εύκολο να λινκάρει θεωρητικά. Και είναι μια κάρτα που την ξέρω ότι την έχω δοκιμάσει, οπότε ξέρουμε τι να περιμένουμε όπως και να έχει. Και δικαιωνόμαστε εν μέρη γιατί δεν είναι Νάτσο Φερνάντες που είναι κομπλέ. Εδώ έχουμε Ζαμπρότα. Οκ. Έχουμε Ζαμπρότα. Πάει για full icon. Για κάποιο λόγο δίνει πάρα πολλούς icons. Δεν περίμενα. Τελευταία δεν έδινε. Τώρα να πάρουν Ντάνι Άλβες. Άλλα, είναι καν 3 chemistry, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Οπότε ναι, εννοείται Ζαμπρότα. Αν και μπορεί Walker να έχει καλύτερη κάρτα, αλλά αφού μας δίνει τόσους icons, πάμε για full icon team. Εδώ έχουμε τίποτα καλό βασικά. Πάμε με αυτόν. Πάμε τον Γερμανό, τον Μπάκερ, πως λέγεται, από την Leverkusen. Τώρα αυτός δεν βοηθάει κάπου, οπότε ναι, πάμε τον να δω. Και goalkeeper να δούμε τι έχουμε. Τελευταία δεν μας έδωσε καθόλου καλός goalkeeper. Ελπίζω να αλλάξει αυτό σήμερα. Εντάξει, μας δίνει τουλάχιστον Ντούντεκ που είναι hero και λινκάρι. Εντάξει, πολύ καλή ομάδα μέχρι στιγμής. Μιλάω μαζί με λόγια, πολύ καλή ομάδα. Εννοείται. Απλά θέλουμε μερικά upgrades όπως και να έχει. Εδώ έχουμε Κουλουσεύσκι, οκ, okay, τίποτα ιδιαίτερο. Πάμε στον goalkeeper να φύγει αυτή η θέση. Να δούμε τι έχουμε. Έχουμε τον Αρούμα, οκ. Εντεχεία έχουμε πει. Πάμε τον Αρούμα βασικά, αφού έχουμε ήδη από Premier League. Δεν υπάρχει λόγο. Συνεχίζουμε. De Ligt βλέπω, ο οποίο δεν νομίζω να χωρέσει. Αυτό ψυχολογιστικό καπρό του. Επίση συνεχίζουμε με. Έχει πέσει λίγο η αλήθεια. Πάμε πάλι με τον Ολλανδό. Έχουμε 3 Ολλανδού τώρα τελευταία. Left back, center back και right back. Εδώ πέρα μας δίνει ο Κότσα, μας δίνει μοστό. Πάμε τον Κότσα. Okay. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Οπότε εντάξει, irrelevant. Okay, έχουμε. Έχει πέσει πάρα πολύ. Αναμενόμενο, εντάξει, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Δώσε πολύ καλές κάρτες. Οπότε λογικό τώρα να μην δίνει τόσο καλά πίξ. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμε. Πάμε με 8 μήνε. Okay. Εδώ έχουμε Ριμπερί. Εδώ έχουμε Πελέ όμως. Εδώ έχουμε Πελέ 96. Από το πουθενά μας δίνει Πελέ, ο οποίος θα περάσει ή ο Super Sub ή ως αλλαγή. Βασικά Super Sub. Να, αν και δείξω, όπως έχω πει και άλλες φορές, πείτε μου για κάποια σχόλια να το ξέρετε, δεν παίζει ρόλο αν έχει θαυμαστικό ή αν είναι σε. Ή αν είναι Super Sub. Νομίζω όπως και να έχει, τι θαυμαστικό να έχει, τι να τον βάζει ως αλλαγή, το ίδιο chemistry έχουν, δεν αλλάζει κάτι. Οπότε, λίγο irrelevant. Εδώ τι έχουμε, έχουμε Μπουφάλ, τον δίνει πάρα πολύ τελευταία, δεν νομίζω να χωρέσει με την ομάδα που έχουμε. Τι άλλο να δούμε. Ντολοφέου, οκ, αντάμε τραόρε, πάμε Ντολοφέου. Τρεις ακόμα θέσεις, κυρίως άμενα θέλουμε είναι αλήθεια. Αλλά μας δίνει ο Σέμπιο. Εντάξει, έχουμε ακραία στάκτη επίθεση. Δεν μπορώ να αφήσω ο Σέμπιο γιατί ο Σέμπιο πλάκα-πλάκα από τον Φορλάν είναι σίγουρα καλύτερη κάρτα. Αν και θέλω να δοκιμάσω τον Φορλάν, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Γιατί έχουμε τώρα έναν ευχάριστο πονοκέφαλο. Μας δίνει Mount, οκ, εντάξει. Και τελευταίο πικ, να δούμε τι έχουμε. Αναμενόμενο, όχι τόσο καλό. Εντάξει, έχουμε τρομερή επίθεση, όχι τόσο καλή άμυνα. Η άμυνα είναι λίγο μέτρια, είναι αλήθεια. Αλλά η επίθεση μας είναι απίστευτη. Κρόιφ, Ντρογκμπά, Φορλάν, αυτόν τον Αλ Τζαμπέρ, όπως λέγεται από την Σαουδική Αραβία. Και έχουμε Πελέ και Ουσέμπιο. Κοιτάξτε, θέλω να παίξω με Ντρογκμπά και Φορλάν, να δοκιμάσω λίγο. Και άμα δυσκολέψουν τα πράγματα, θα περάσω τον Ουσέμπιο. Σίγουρα θα περνάει ως αλλαγή αυτός ο Αζαμπέρ, θα βάζουν Πελέ. Αυτά πάνω κάτω. Ναι, και ανάλογα το μάτς, βασικά. Αν είναι καλός αντίπαλος, μάλλον θα βγάζω τον Ντρογκμπά και Φορλάν. Επίσης τώρα μου ήρθε αυτό. Αυτό είναι πολύ άσχημο ότι
πριν από λίγο καιρό είχα δει ότι ο Drogba in game τον έχουν σαν το Maldini. Έχει γίνει λάθος, είναι glitch, δεν ξέρω τι είναι. Και είναι σαν το Maldini, όχι τα αισθητικά, εμφανισιακά. Ελπίζω να τον έχουν αλλάξει και τώρα να είναι τον Drogba άσπρο, θα είναι πάρα πολύ περίεργο. Τέλος πάντων, τώρα όσον αφορά την άμυνα, δεν βλέπω κάποια αλλαγή μπορούμε να κάνουμε. Left back, κάποιο παίχτη δεν νομίζω ότι μπορώ να βάλω, οπότε αναγκαστικά θα παίξουμε με αυτόν που υπάρχει. Οπότε αυτά, πάμε στα μάτσα, ναι, πάμε στα μάτσα. Για να δούμε, λοιπόν, ναι, πολύ καλή άμυνα. Καλά, ναι, επίθεση έχει καλή. Βασικά επίθεση, οκ, ο Κότσα και Ντόναβαν έχει και Κορέα. Όχι κατά κρίση την επίθεση, έχει καλή άμυνα όμως. Για να δούμε. Εδώ έχει βγει ο Μπαπέ και θα έχουμε θέμα δυστυχώς. Έκανε ωραία παλιά αλήθεια και πριν καν γίνουν αλλαγές στο 5 είμαστε πίσω στο σκορ. Κακό ξεκίνημα. Προχωράμε. Βίτσελ, μάλιστα. Κρόιφ, οκ. Okay. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Βασικά έπαιξε κακή άμυνα, όχι και τόσο ωραία. Δίνουμε την πάσα και ο Μαλντίνι αντί για τον Ντρογκμπά με τα χίλια ζόρια. Μα ανησύχησε λίγο που τη άρχισε το τροπέζι να σουτάρει. Κάνει το 1-1, οκ. Και η Ντρογκμπά. Πελέ. Έχει πάρα πολύ χώρο. Ωραίο first touch. Κλειστή γωνία εκεί πέρα. Δεν χάνεται κλειστή γωνία και ειδικά αν έχει τον Πελέ. 2-1 στο 41. Μην το φάμε τώρα πρώτο ημίχρονο, θα είναι πάρα. Εντάξει. Επειδή το είπα, γι' αυτό μπήκε, αλλιώς δεν θα έμπαινε. 2-2 πρώτο ημίχρονο, ακριβώς 45, το χειρότερο στην μεταφράση γκολ. Συνεχίζουμε. Οκ. Φορλάν, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει πολύ φανεί. Παίζει πάρα πολύ κακιά, μα δεν ξέρω τι κάνει. Δεν είναι τόσο κακός, απλά σε κάποια σημεία παίζει υπερβολικά άσχημα. Δηλαδή τώρα εδώ και στο πρώτο γκολ που βάλε παίξε πολύ κακιά, μα δεν ξέρω τη φάση, το παίρνουμε. Οκ. Πελέ, έχουμε την μπάλα, δίνουμε στο Φορλάν, Φορλάν. Πάλι παίξε με πολύ καλή άμυνα. Φορλάν 4-2. Πιστεύω πολύ δύσκολα να το χάσω αυτό το μάτσα έτσι όπως πάει. Εντάξει, τι να πω. Εδώ πέρα όμως έχουμε θέμα, είμαστε λίγο τεθειμένοι. Εντάξει, τη διώξουμε όταν. Τα πιο γελία γκολ που έχω φάει φέτος πραγματικά. Απίστευτα γελία γκολ. Έχουμε την μπάλα εδώ πέρα με τον Drogba. Φορλάν κάνει μια κίνηση. Οκ, δίνουμε στο Φορλάν. Φορλάν. Οκ, περάσαμε πάρα πολύ εδώ πέρα. Και με το αριστερό, μια χαρά, 5-3, Φορλάν κουβάλει σε αυτό το match, αν και πολύ μέτρος αντίπαλος. Σίγουρα δυσκολεύτηκα παραπάνω από όσο έπρεπε, με βάση το πόσο καλός ή όχι ήταν που ήταν, δεν ήταν καθόλου καλός. Όπως και να έχει όμως, 5-3, σημασία ότι νικήσαμε και προχωράμε στο δεύτερο match. Για κάποιο λόγο δεν φόρτωσε ομάδα του αντιπάλου, οπότε θα τη δούμε μαζί, ελπίζω τώρα, που λογικά θα τη δείξει in-game πριν μπούμε στο match, για να δούμε τι έχει. Έχει Έντερσον, Μιλιτάο, άμυνα, κατά. Οι Αγγλίες. Εντάξει, πολύ μέτρη ομάδα. Λογικά θα έχει και Super Subs, αλλά όχι κατά κρέο. Να δούμε. Έχουμε τον Κόνορ εδώ, για να δούμε και μπορούμε να απειλήσουμε. Drogba κεφαλιά και ένα 0. Εντάξει, δεν ξέρω, έχω ξενερώσει πάρα πολύ με τον Drogba. Δεν μπορώ να το βλέπω. Κάνω skip, δεν μπορώ να το βλέπω. Εντάξει, δεν μπορώ να το βλέπω να είναι σαν το Μαλντίνι. Κρατάμε το 1-0. Εδώ κάνει σέντρα και για κάποιο λόγο ο Λάο είναι μόνο του, μάλιστα. 1-3, από το πουθενά δεν με είχε απειλήσει καθόλου και βρέθηκε και το κενό μου. Φεύγει ο Drogba, είναι ο Μόναχος, αν τον βγάλει κάνουμε chip σίγουρα, chip shot και εύκολα και όμορφα στο προηγούμενο match κουβάλει στο Φορλάν. Εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται θα κουβάλει στο Drogba 2-1-38. Για να δούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα, παιδιά. Και ακόμα και αυτό, όπω ο προηγούμενο, δεν παίζει. Βασικά, καμία σχέση. Αυτό δεν παίζει κανένα. Δεν ξέρω αν είναι λίγο το κράτη έκανε τώρα. Κάναμε το εξειδικευμένο να βγει. Από το 1-2 και μετά δεν παίζει καθόλου. Απλά κάνει τυχαία τάκη στο μάστο, σε όλο το γήπεδο και με αφήνει να περάσω. Έβαλε αυτό το goal, μπα και παίξει γιατί δεν έβγαινε. 6-2 όπω κοινά, έχει ευτυχώ βγήκε τώρα. Και ναι, προχωράμε στα τελικά. Πελέ όπω όλοι, αλλά πέρα από πελέ. Εντάξει, πολύ μέτρη ομάδα κι αυτή. Δεν μου λέει κάτι. Πάρα πολύ κακέ κάρτε. Για να δούμε, πάμε για τελικό. Εδώ έχει πάρα πολύ κοινότητα το 5. Φορλάν δεν έχει τόσο pace, αλλά. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Παίζουν όλοι. Ευτυχώς. Παίζουν όλοι πάρα πολύ κακιά άμυνα. Δεν ξέρω, νιώθω ότι με όλα οθούν για να νικήσω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Φορλάν. Παιδιά, δεν ξέρω τι. Δεν έχει λογική αυτό, εντάξει. Πιστεύω με έχει βάλει με μπουτάκια στο Amateur απλά για να νικήσουν ένα full draft. Αν δείτε τι κάνουν, είναι απίστευτο. Πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Σε τρία μάτσερι. Είναι απίστευτο, πραγματικά. Έχουμε την μπάλα με τον Πελέ, πάμε για το 4-0. Μπα και βγει από τώρα και εκδώσουμε λίγο χρόνο. Χωρίς λόγο, εντάξει. Ακραία τυχερό γκολ. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. 4-0, ακόμα και έτσι σήμερα μας πάει. Τι να πω. Πάντως δεν γίνεται να μην έχει βγει. Δεν γίνεται να έχει κάτσει όλο το 90 λεπτό. Είναι απίστευτο. Είναι το match 9-4 τώρα. Δεν παίζει καθόλου απλά. Και βγήκε τώρα. Δεν έχει βγει σε ολόκληρο το match. Δεν έχει βγει σε ολόκληρο το match και βγήκε σκόμα στο 90 στο 9-4. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι, παιδιά. Πάμε τελικό να ξεμπερδεύουμε. Δηλαδή, το πιο παράλογο επεισόδιο που έχω κάνει ποτέ αυτό. Το πιο παράλογο βίντεο. Παράλογο, παράλογο. Και οι τρεις αντίπαλοι μέχρι στιγμής, απλά δεν ξέρω είναι, αν εξαιρέσει το πρώτο που ήταν λίγο OK, οι άλλοι δύο δεν ξέρω τι πάνε, δεν ξέρω τι γίνεται. Ριτσάρλισον, Γκόμες και αυτός με τρία ομάδα. Σήμερα μου βάζει
παίκτες που έχουν κακές ομάδες, αν και βάζουν εννοείται τους πελέδες και τα σχετικά από τον πάγκο. Πάμε, πάμε να δούμε. Οκ, Ρούντιγκερ, δημιούργησαν πρώτα. Θα μπορούσε το πέρα να πάμε και ένα πέναλτι. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάσα, ωραία τρίπλα. Η τρίπλα έγινε κατά λάθος, να ξέρετε. Θέλω να κάνω πάσα εξ αρχής και για κάποιο λόγο μου έκανε τρίπλα και μετά πάσα. Πάλι καλά, ακόμα και έτσι εγώ δεν ξέρω τι το έχω πει σήμερα. Με σπρώχνει ένα πάρο το παιχνίδι. Προχωράμε, ένα μηδέν. Λοιπόν, αυτός είναι πάρα πολύ καλός, παιδιά. Το 99 pace φαίνεται πάρα πολύ game. Εδώ είναι καλή στην τρούλα για τον Κρόιφ. Κρόιφ, ψαλιδάκι Κρόιφ. 2-0 στο 32, οκ, okay, θέαμα. Και νικάμε εκεί 2-0. Τι να πω, πάμε πολύ καλά, πάμε πολύ καλά. Οκ, okay, εδώ με τον Ριτσάρλισον. Πάρα πολύ άσχημη άμυνα, εντάξει, πάρα πολύ άσχημη άμυνα. Δυστυχώς 2-1 από το πουθενά. Εντάξει, συνεχίζουμε. Τουρέ εδώ πέρα δεν χάνει την μπάλα, σκύλος Τουρέ, σκύλος και για Τουρέ. Με το αριστερό τον κούνησε νομίζω λίγο, αλλά και γρήγορα δεν καταλαβαίνει. 4-1 στο 52, αλλά έχει ακόμα τρόμο το μάτσο. Εδώ πέρα έχουμε πάλι κενό μπουφάλ αυτό. Έχω παίξει πολύ άσχημη άμυνα στα δύο από τα τρία γκολ που έχω φάει. Πάρα πολύ άσχημη άμυνα και άλλο γκολ από Ριτσάρλισον. Και από το πουθενά δυστυχώς μας το κάνει ντέρμπι το μάτσο. Οκ, Πελέ έχει την μπάλα. Πάμε all the way. Πελέ, από εκεί δεν χάνεται με τίποτα. 5-3 στο 72. Πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Και τώρα έχουμε λίγα λεπτά να το κρατήσουμε έστω το 5-3. Οκ, Κρόιφ. Φορλάν εδώ πέρα. Περνάει πάση έστω και έτσι. Και με Πελέ κάνουμε το 6-3 πανέμορφα. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι γίνεται να το σοκάρουμε κάπως. Και λογικά τον νικήσαμε. Εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, μετά από πάρα πολύ καιρό, παιδιά, νικάμε draft με πολύ περίεργο τρόπο, πολύ περίεργα match, πάρα πολλά goal, μέτρη, αντίπαλοι, εντάξει, τι να πω. Ένα κακό όμως, νομίζω ότι κάτι παίχτηκε με το gameplay, μπορεί να record και μερικά goal χαθήκανα, δεν είμαι σίγουρος. Ελπίζω να μην χάθηκε πολύ gameplay, στο τελευταίο match αναφέρομαι. Ό,τι χάθηκε, πιστεύω να είναι κανένα goal 2 γιατί δεν χάσει κάποια σημεία ότι κόλλησε. Όπως και να έχει το Red Players Pack, ευτυχώς που δώσαμε κανένα καλό πακέτο επιτέλους, γιατί το αξίζαμε αφού νικήσαμε το Draft. Θα τα ανοίξουμε σε άλλο βιντεάκι με packs, θα το κρατήσουμε στην άκρη. Αυτά, τα λέμε σύντομα. Γεια σας.